χωρίς ευρώ και χωρίς ανεργία. Είναι το κεντρικό σύνθημα της πολιτικής κίνησης σχέδιο Β, της οποίας ηγείται ο πρώην πρόεδρος του συνασπισμού Αλέκος Αλαβάνος. Ο κ. Αλαβάνος επισκέφτηκε τα Τρίκαλα και είχε επαφές και συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων, ενώ το βράδυ μίλησε σε συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Λιγαβραίου. Ο κ. Αλαβάνος από την πλευρά του παρουσίασε τις θέσεις του σχεδίου Β εν ώψη της εκλογικής μάχης των ευρωεκλογών και, όπως ανέφερε, μια Ελλάδα έξω από την Ευρωζώνη, χωρίς χρέος, με δουλειές, με ανάπτυξη και με αξιοπρέπεια, είναι εφικτή. Οι εξελίξεις που είχαμε αυτές τις μέρες με τη Μέρκελ και με την ερχομό και με την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές, με κανέναν τρόπο δεν είναι δείγμα βελτίωσης της κατάστασης στην Ελλάδα. Θα έλεγα ότι το αντίθετο, η Μέρκελ ήρθε να πανηγυρίσει ότι εφαρμόζεται στην Ελλάδα με συνέπεια και χωρίς τις λαϊκές αντιστάσεις που φοβόντουσαν, υπάρχουν λαϊκές αντιστάσεις, αλλά όχι στο μέγεθος των προβλημάτων, ένα πρόγραμμα κατακρίμνησης των δικαιωμάτων του κόσμου της εργασίας. Η Ελλάδα χρειάζεται να πάρει μια σειρά μέτρα, το ΜΕΣ. Έχουμε τη μεγαλύτερη κρίση στην ιστορία της ανθρωπότητας σε ανεπτυγμένη χώρα σε καιρό ειρήνης, τη μεγαλύτερη ύφεση που έχει παρουσιαστεί. Και εμείς ως σχέδιο Β θεωρούμε ότι οι σημαντικότερες από αυτές τις τομές είναι η πάυση πληρωμών προς τους δανειστές, η έξοδος από το ευρώ και η υιοθέτηση εθνικού νομίσματος για λόγους ρευστότητας, για λόγους ανταγωνιστικότητας στο ισοζύγιο εξωτερικού εμπορίου και εξωτερικών συναλλαγών και για λόγους απελευθέρωσης από τις επιταγές για δημοσιονομική πειθαρχία ακραία, αύξηση φόρων, μείωση κρατικών δαπανών, ιδιωτικοποιήσεις, λιτότητα.